Δεν είμαστε και στην ευχάριστη θέση να πούμε αυτά που έχουμε να πούμε, δεδομένου ότι κοντεύουμε ένα χρόνο από τότε που άρχισε η πανδημία και δεν έχει αλλάξει τίποτα στο μέτωπο όσον αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και όσον αφορά στα μέτρα πρόληψης, ζητήματα τα οποία οι συνάδελφοι από το Διοικητικό Συμβούλιο θα σας αναπτύξουν και σας έχουμε δώσει κιόλας. Και βιώνοντας το δεύτερο κύμα πανδημίας που μας έφερε σε μια εμπόλεμη κατάσταση, αποκομίσαμε τραγικές εμπειρίες και έτσι τα αιτήματά μας, οι διεκδικήσεις μας, γιγαντώνονται ως προς αυτά τα οποία είχαμε βάλει έτσι κι αλλιώς από νωρίς. Εγώ ιδιαίτερα θα σταθώ στο ζήτημα των εμβολιασμών. Ενώ υπήρχε ένας σχεδιασμός διαφορετικός, ξαφνικά μαθαίνουμε ότι τα νοσοκομεία, στα νοσοκομεία γίνονται εμβολιαστικά κέντρα. Και όχι μόνο αυτό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι συνάδελφοι, υπερεξαντλημένοι, αποδεκατισμένοι, καλούνται να σηκώσουν ένα ακόμη βάρος που σημαίνει τους εμβολιασμούς και τις πιθανόν επιπλοκές, την οργάνωσή τους, έτσι, τη διεξαγωγή τους, τις πιθανές επιπλοκές τους από το πρωί ως το βράδυ, εγγράφοντας ατύπως εφημερίες, κάνοντας όμως και τις εφημερίες των τμήματων τους και των νοσοκομείων. Ξέρουμε ότι τα νοσοκομεία είχαν γίνει μονοθεματικά. Σιγά σιγά άνοιξαν κλινικές για την κοινή νοσηρότητα. Ωστόσο, ούτε για αυτές, ούτε αυτές τελεχώνονται με το να μετακομίζουν οι γιατροί, οι οποίοι είναι από διάφορες ειδικότητες, ακόμη και εργαστηριακοί, ακόμη και ακτινολόγοι. Πράγμα επικίνδυνο εννοείται για τους ίδιους τους εμβολιαζόμενους, και αντί να ασχοληθούν στις κλινικές τους με την κοινή νοσηρότητα, αντί προπάντων να ανοίξουν τα τακτικά εξωτερικά ιατρία και τα χειρουργεία τα οποία δεν γίνονται. Και έτσι κινδυνεύουμε να έχουμε πολύ άσχημα έως και ολέθρια συμβάματα στον κόσμο που δεν πάσχει από κορονοϊό, από άλλες σοβαρές παθήσεις όμως. Αντί να γίνουν αυτά, αντί να δοθούν κανονικές άδειες, να ξεκουραστεί το προσωπικό το οποίο είναι υπερεξαντλημένο, το προσωπικό μετακινείται σε εμβολιαστικά κέντρα, έτσι ώστε επικοινωνιακά να εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση και να πει προχωράνε οι εμβολιασμοί, έχετε ελπίδα, παρόλο που όλα τα άλλα μένουν τα ίδια και σε χειρότερη κατάσταση δυστυχώς για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Τα κέντρα υγείας τώρα που γίνανε εμβολιαστικά κέντρα είναι τόσο υποστελεχωμένα που μεταφερόμενοι οι γιατροί στα εμβολιαστικά κέντρα και εγγράφοντας άτυπες εφημερίες και εκεί δεν μπορούν να λειτουργήσουν ούτε στο τακτικό τους πρωινό ωράριο αλλά ούτε και στην εφημέρευσή τους. Οδεύουμε στη μετατροπή των κέντρων υγείας σε αποκλειστικά εμβολιαστικά κέντρα με καταδίκη αυτού του πληθυσμού να είναι στη μοίρα του και να γίνει βιολογική επιλογή αν θα επιβιώσουν ή δεν θα επιβιώσουν. Σημειωτέων ότι υπάρχουν νοσοκομεία που τους υγειονομικούς, το προσωπικό τους αποκαλούν εθελοντές, που σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν θα πληρωθούν καν. Όμως πραγματοποιούν εφημερίες και τις κανονικές τους όμως εφημερίες στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Έλεος, δεν πάει άλλο. Είμαστε αποφασισμένοι για όλα αυτά τα αιτήματα να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας μαζί με τους άλλους εργαζόμενους, μαζί με τις ομοσπονδίες μας, αλλά δεν θα βάλουμε πλάτη στην επικοινωνιακή αυτή, στο χτίσιμο ενός επικοινωνιακού προφίλ που είναι ενάντια στην υγεία και τη ζωή ολόκληρου του λαού.